Ένα θείασο, ο οποίος φέτος κάνει μια πραγματικά υπέροχη δουλειά στο Λίντο. Μια δουλειά που νομίζω ότι αξίζει όλοι να πάμε να δούμε. Είναι οι πειρατές. Είναι η Μπέσιμ Αλφα και οι πειρατές της. Απολαύστε τους και αμέσως μετά θα μιλήσουμε μαζί τους πριν ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος. Πειρατές! Στις ζωφερές μέρες του 2010, καθώς η Ελλάδα είχε περιέλθει σε ύφεση από μια ολέθρια οικονομική πολιτική, οι καλοί και πιστοί υπάλληλοι του Lido Music Theater, μια άλλοτε περήφανη, σχεδόν οικογενειακή επιχείρηση, που περνούσε δύσκολες μέρες, μοχθούσαν κάτω από το ζυγό μιας νέας καταπιεστικής διεύθυνσης. Τουμ τσακ, ο! Τουμ τσακ, ο! Τουμ τσακ, ο! Τουμ τσακ, ο! Hey, hop! Hey, hop! Hey, hop! Hey, hop! Αυτό ήταν Ρώσο. Απολύεσαι. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Απολύεσαι! Ακούσα τώρα, απολύθηκε! 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 Απολύθηκα! Αυτό ήταν, απέρα τους, παιδιά! Αντασία! Σουήδια! Αφήστε με κάτω, αλήτες! Αλήτες, αφήστε με κάτω! Θα το πω στον πρόεδρο! Σουήδια! Κι έτσι, το Lido Music Theater μεταμορφωμένο σε πειρατικό καράβι! Σαλπάρι για τους ωκεανούς της διεθνούς οικονομίας. Στόχος μας, ο θησαυρός που θα μας βγάλει από την κρίση. Καλώς ήρθατε στους πειρατές. Λίγο και τα μέσα σε έχουν κλείσει σπίτι μέσα. Φραγκοκάδες σου κοιμήνει και σε ψήνουν σε καμίνι. Ηθικό κατεβασμένο και στα τάρταρα ρυθμένο. Ανθρωπάκι ρημαγμένο στο καθούκι του κλεισμένο. Σε γεμίζουν με φοβίες, σε ονομάζουν μαϊδίες. Σε πνιχίζουν κάθε μέρα και αυτό φώναξε αέρα. Μαντάν στο lifestyle, να αγοράζεις Calvin Klein, Prada, Armani και Gautier, λοιπόν εμείς ποτέ. Να δουλέψουμε μπορούμε και να το ευχαριστηθούμε, μοναχοί μας να ντυθούμε, με τα λίγα μας να ζούμε. Σε γεμίζουν με φοβίες, σε ονομάζουν αηδίες, σε πνιχίζουν κάθε μέρα γι' αυτό φώναξε αέρα. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Και σαν πρώτα τριωμένη, χαίρο χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα κατοικούσες που γραμμένη ντροπαλή. Και ένα στόμα κατερίζος, έλα πάλι να σου πει. Άργε να έρθει εκείνη η μέρα που ήταν όλα σιωπηλά. Γιατί τα σκιάζει φοβέρα και τα πλάγωνε σκλαβιά. Χαίρο χαίρε ελευθεριά. Χαίρο χαίρε ελευθεριά. Εμπρός αρχιτηρή, πειρατές τρομεροί. Καπτεγού και Μπαρμπαρόσα, Μαυροκέντης και Ταξπάρο. Άσχετο, δεν κάνει ομοιοκαταληξία. Δουλειά σου! Εσύ κόλλα, εμείς την πόλη, εσύ την πέσου πάλι όλοι. Οκ, αγόρια. Θα μελήσατε. Γεράσι με βοήθησε να τη λύσουμε έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ. Καλή χρονιά καλή σε όλους. Καλή χρονιά, γεμάτη ευτυχία, υγεία, αγάπη και χαρά. Θέλω να ξεκινήσω από το Γεράσιμο και θέλω να το ρωτήσω το εξής. Συνήθως λένε ότι πίσω από ένα μεγάλο άντρα κρύβεται μια μεγάλη γυναίκα. Εσείς είσαστε ισχυροί και οι δύο. Πώς γίνεται λοιπόν και συνυπάρχετε στο ίδιο σπίτι και στον ίδιο θείασο? Τα καταφέρνετε? Τα καταφέρουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ. Ορέστη, θέλω να σου πω κάτι που είπε μια κοπέλα της παραγωγής όταν σε είδε έτσι ντυμένο. Καλώς ήταν αυτά και μας τα ζουμπουρλούδικα. Αυτό είπε. Μπέση, θέλω να μας συστήσει παρακαλώ πάρα πολύ το θείασο και να μας πεις τι ακριβώς είναι οι πειρατές. Λοιπόν, ο θείασος είναι ο Γιώργος Χατζής, Μαυρογέννης. Γεια σου, Γιώργο. Εσένα σε έχω καμαρώσει κι αλλού, έτσι, στους άγαμους θήτες.
Ο Βαγγέλης Γιαννάκης, κακοφωνίξ Μπομπ Σφουγγαράκης. Γεια σου, Βαγγέλη. Μούτσος. Ο Μούτσος Τζιόβενος, ο Ρέστης Τζιόβας. Ο Θανάσης Δόβρης, Μπαρμπαρόσα. Η Μαϊμού μου. Και είναι και ένα άλλο παιδί εκεί πέρα με ένα γάντζο. Και είναι και ένα γόρι εκεί που λέγεται Captain Hook. Μιχάλης Ιατρόπουλος. Τι είδε, παιδιά, χρόνια πολλά. Το πόσο σου πάει ο γάντζος Ιατρόπουλος, δεν το συζητάω. Αθηνά, είσαι, έχω άδικο. Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, να πω ότι είναι οι πειρατές. Ακριβώς, πες μας. Υπάρχουν άλλα δύο άτομα στο θείασο. Βέβαια, η ευτυχή Εφαναδιώτη και η Κατερίνα είναι Παπουτσάκη που τη φιλοξενήσαμε κι εμείς εδώ. Λοιπόν, ξεκινάει με τις ταμιακές άδειες στο Lido Music Theater. Ναι. Τέλεια. Και τα παιδιά κάνουν ανταρσία, γιατί είμαι μια διευθύντρια πάρα πολύ καταπιεστική και μεταμορφώνουν όλο το θέατρο σε πειρατικό πλοίο. Ονομάζονται με τα ονόματα που είπαμε και ξεκινούν να, επειδή υπάρχει αυτή η κρίση στην Ελλάδα, ναι, να βρουν το θησαυρό που θα τη σώσει. Αλλά ο καθένας, επειδή είναι λαμόγελοι, άρα στέλνουν το θησαυρό για την πάρτι. Στο ταξίδι, λοιπόν, ο Jack Sparrow είναι ερωτευμένος με μία κόρη, την Κατρίνα, ναι, και στέλνει το Μούτσο Τζιόβενο να την αρπάξει. Μάλιστα, δεν θα μας φτάσει μέχρι το φινάλε. Κανόνισε, σε παρακαλώ. Εντάξει. Αλλά κάνει λάθος και κλέβει την Ταντά. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Θέλω να σας πω επίσης ότι εγώ με την Πέση θα τραγουδήσουμε μετά Evanescence.